το παιχνίδι που ολοκληρώνει την έκτη αγωνιστική πρωταθλήματος Μπασκετάκι Αγρίνιο. Είναι αυτό ανάμεσα στην Dr. Pharmacy και το Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου. Ομάδες με ίδιους βαθμούς, όχι όμως ίδια παιχνίδια. Είναι στους 7 βαθμούς. Η Dr. Pharmacy έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Το ρεκόρ της είναι στο 3-1. Στο 2-3 είναι η ομάδα του Δικηγορικού Σύλλογου Αγρινίου. Πεντάδα για την Dr. Pharmacy με Ζαμπάρα, Αραχοβίτη, Λαχανά, Ρέτζιο και Καλιακμάνη. Στην πεντάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου βρίσκονται η Έξαρχος, Σαφαρίκας, Τάτσης, Γκρίζης και Ψάρης. Στο τζάμπολ θα είναι ο Πέτρος Καλιακμάνης με τον Γιάννη Ψάρη. Παίρνει το τζάμπολ, όμως η μπάλα πήγε σε χέρια παιχτών της Dr. Pharmacy. Ζαμπάρα θέλει να πάει προς τα μέσα. Αναχοβίτης αστοχής στην πρώτη επίθεση, στο rebound ο Σαφαρίκας. Και στην οργάνωση του παιχνιδιού του Δικηγορικού Συλλόγου Έξαρχο. Ο Τάτσης κάνει βήματα. Σημαντική επιστροφή του για την ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου. Στον Καλιακμάνη Ζαμπάρα χρησιμοποίησε το πόδι ο Σαφαρίκας, έχουμε ανανέωση. Ζαμπάρα πηγαίνει προς τα μέσα, κερδίζει το φαουλ. Χαμηλά είναι νομίζω από το, δεν μετράει, από τον Έξαρχο είναι το φαουλ πάνω στο Ζαμπάρα. Αλλά είναι απ' έξω. Ήταν πριν ξεκινήσει την προσπάθεια ο Θανάσης Ζαμπάρας. Πάσαμε ρίσκο, αλλά ο Ρέτζιος πήρε την μπάλα και πέτυχε το πρώτο καλάθι του αγώνα. 2-0 για την Dr. Pharmacy. Δυνατή πάσα για τον Σαφαρίκα. Λάθος εδώ από τους φιλοξενούμενους. Επαναφορά με τον Λαχανά. Καλιακμάνης αστοχής αυτό το σουτ. Ο Γκρίζης μαζεύει το rebound. Προσπάθειά του και ευκαιρία να τρέξουν οι γηπεδούχοι. Ο Ρέτζιος φτάνει μέχρι το lay-up 4-0. Σαφαρίκας σε σούτ τριών πόντων, άστοχος. Καλιακμάνη στο rebound και Ζαμπάρας οργανώνει και αυτή την επίθεση. Αλλάζει στον Αραχοβίτη από τη γωνία. Ο Αραχοβίτης είναι άστοχος. Μαζεύει το rebound ο Γκρίζης.
πειθαρχός, έδωσε σε διάθεση να τρέξει, ήταν μόνος του όμως. Πήρε μια δύσκολη προσπάθεια και αστόχησε. Ο Ρέτζιος για το Λαχανά. Δεν ήταν καλό το τελείωμα εδώ. Γίνεται το κλέψιμο όμως. Ο Ρέτζιος για τον Καλιακμάνη κάτω από το καλάθι. Ο Καλιακμάνης δεν μπόρεσε να κρατήσει καλά την μπάλα εκεί. Ίσως ήταν πιο χαμηλά από ότι την περίμενε την μπάλα. Ο Βαρίκας εσού τριών πόντων είναι άστοχος. Ο Ζαμπάρας θέλει να τρέξει. Δίνει στον Αραχοβίτη. Πολύ όμορφη προσπάθεια στο μεσημβιάσμα. 6-0. Σαρκός βρίσκει λίγο χώρο. Έχει τελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Ο Κρίζης αστοχή στο φόλου. Ο Ψάρης παίρνει το rebound. Είναι και αυτός άστοχος. Ξανά εκεί ο Κρίζης. Μερικές μάχες διεκδίκησε ανάμεσα σε Αραχοβίτη και Σαφαρίκα. Το Βελάκι δείχνει δικηγορικό σύλλογο για επίθεση 4 δευτερολέπτων. Επαναφορά με τον Κρίζη για τον Τάστη. Πηγαίνει προς τα μέσα στο χι. Βάλα. Δεν βρήκε Στεφάνη. Τέλος χρόνου επίθεσης. Λαμπάρα για το Λαχανά. Υπάρχει ένα δεινό φάουλ. Ναι, φάουλ από τον Σαφαρίκα. Έσπρωξε και το Λαχανά. Λαχανάς για τον Καλιακμάνη από κοντά είναι άστοχος. Ο Ψάρης μαζεύει το rebound. Μένει και εντός αγωνιστικού χώρου δίνοντας τον Σαφαρίκα. Ο Έξαρχος θέλει να πάει προς τα μέσα. Του κλέβει την μπάλα ο Αραχοβίτης. Δίνει στον Ρέτζιο. Άστοχος το σουτ τριών πόντων. Ο Γκρίζης μαζεύει ένα ακόμα rebound δίνοντας τον Έξαρχο. Περιμένει τους συμπαίκτες του Έξαρχος. Δεν εκβίασε την προσπάθεια. Κάνει όμως λάθος. Καλιακμάνης κλέβει την μπάλα. Κερδίζει και το φάουλ από τον Έξαρχο. Και time out για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Επιστροφή μετά το time out. 6-0 προηγείται η Dr. Pharmacy του δικηγορικού συλλόγου Αγρινίου και είναι στην επίθεση η γηπεδούχη. Ο Διαμάντης έχει περάσει στη θέση του Ζαμπέρε. Ο Κυριλής πέρασε στον αγώνα για τον δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου αντί του Τάτσι. Παίρνει σου τριών πόντων, είναι άστοχος ο Κυριλής. Αφήνει την μπάλα να πει εκτός αγωνιστικού χώρου. Επίθεση για τους φιλοξενούμενους με τον Έξαρχο να αλλάζει με τον Κυριλή. Εσού τριών πόντων είναι άστοχος. Παραμένει το 6-0 χωρίς καλάθι για 6 λεπτά η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Καλιακμάνης αστοχή. Ο Γκρίζης μαζεύει το rebound. Ένα ακόμα rebound για τον Νίκο Γκρίζη. Θέλει να πάει στο σουτ, το έδειξε.
Το πήρε, αστόχησε όμως. Γίνεται το λάθος και ο Γκρίζης κερδίζει το φάουλ από τον Αραχοβίτη. Σταμάκης και Ροκοπάνος αντί Λαχανά και Αραχοβίτη για την Doctor Pharmacy. Κυρίλης δυσκολεύει και αλαφρύ και τον Εξαρχό. Πάει προς τα μέσα, κατέβασε τα χέρια ο Ρότζικος εκεί, έκανε φόλ και δικαίωμα για δύο βολές το Γκρίζι μετά από 6 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα. Φιλοξενούμενοι μπορούν να βρουν τους πρώτους τους πόντους. 6-1. Μένει το 6. Αλιακμάνης αστόχησε. Πηγαίνει προς τα μέσα, είναι αστοχός. Ο Διαμάντης κάνει λάθος, ο Σαφαρίκας κλέβει. Ο Διαμάντης όμως κλέβει στην μακρινή πάσα του Σαφαρίκα. Κρίζει. Ο Βέβιος ολοκληρώνει με καλάθι, 8-1. Σαφαρίκας πολύ κακό. Ο Τριμπόνης για πρώτη φορά στο παιχνίδι στη θέση του Καλιακμάνη, ο Τάτσης στη θέση του Σαφαρίκα, ενώ και ο Γουργουλέτης περνάει στο μάτς στη θέση του Ψάρη. Μετά από 8 λεπτά, 8-1. Ο Κοπάνος αστοχή και αυτός εκεί τριών πόντων. Ο Γκρίζης με τη βοήθεια του Τάτσι μάζεψε αυτό το rebound. Κυριλής παίρνει σούτ για τρεις, είναι άστοχος. Τριμπώνει στο rebound. Σαμάκης μπήκε μέσα στη ρακέτα, αστόχησε όμως. Γουργουλέτης μάλλον το rebound. Στο 3-3 από τον Εξαρχό. Εξαρχός δεν είναι ζωστός επιθετικά και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα για τον δικηγορικό σύλλογο, καθώς έχει κάνει και δύο φόλ στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Τριμπόνι σώζει την κατοχή. Ο Ρέτζιος πηγαίνει προς τα μέσα στο εκεί, όμως παίρνει το επιθετικό rebound. Τριψολιγορία και στην άμυνα για το δικηγορικό σύλλογο. Σαμάκης τώρα θα πάρει το σουτ τριών πόντων. Είναι άστοχος. Ο Γκρίζης κατεβάζει και αυτό το rebound. Πασάρι στον Έξαρχο, αστοχή κάτω από το καλάθι. Δεν υπάρχει
διαφορά στα δύο χρονόμετρα. Όλος ο χρόνος είναι για την Dr. Pharmacy. Ρέτσιος πηγαίνει προς τα μέσα με τα μπλου ευστοχή. Κάνει το 10-1. Γκρίζες εκτελεί για 3, είναι άστοχο. 10-1 στο πρώτο δεκάλεπτο. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Dr. Pharmacy, δικηγορικός σύλλογος Αγρινιού, 10-1 στο πρώτο δεκάλεπτο. Τσαμάκης, Διαμάντης, Αραχοβίτης, Ζαμπάρας και Τριμπόνης είναι η πεντάδα για τους γηπεδούχους, για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου Κυριλής, Έξαρχος, Μπουρκουλέτης, Γκρίζης και ο Τάτσης. Τριών πόντων από τον Τσαμάτη, αστοχή, παραμένει το 1-1. Εντάξει, δεν είναι είδηση το ποιος πήρε το ριμπάουντ, ο Γκρίζης το πήρε. Παίρνει και το σουτ τριών πόντων. Δεν τα καταφέρνει εδώ. Είναι άστοχος. Αργοβίτης πηγαίνει προς τα μέσα. Τσαμάτης προς πίδι. Κερδίζει το φαρ. Okay. Έχει βήματα, έχει κάνει βήματα μάλλον ο Τσαμάκης. Ο Τάτσης εδώ κερδίζει ένα φαρ. Μέσα, είναι κλεισμένος από δύο. Δύσκολη προσπάθεια, άστοχη προσπάθεια. Σε τριών πόντων στον Αραχοβίτη, ο Ζαμπάρας στην προσπάθεια να πάρει το θετικό, επιθετικό rebound, έκανε το foul. Τον Βουρβουλέτη. Τάτσις. Ξανά ο Βουρβουλέτης. Χάνει την μπάλα εκεί από την πίεση του Ζαμπάρα. Ο Αραχοβίτης τρέχει στον ευνηδιασμό. Αστοχή. Είναι άστοχος και αυτός. Σε 12 λεπτά έχουν πετύχει έναν πόντο οι εξαρτημένοι. Ψάρις, Σαφαρίκας επιστρέφουν. Έξαρχος, Γκρίζης. Θα πάρουν κάποιες ανάσες. Αστοχή. Δεν είναι τρομερή η επιθετική συγκομιδή για τη Dr. Pharmacy. 10 πόντους έχουμε σε 12 λεπτά. Έτσι είναι άστοχος σε σου τριών πόντων. Λαχανάς επιστρέφει στο μάτς. Τσαμάκης αποχωρεί. Διαμάντης πηγαίνει κοντά. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο Λαχανάς παίρνει το επιθετικό ριμπάουντ. Κερδίζει το φάουλ από τον Σαφαρίκα.
στα μέσα είναι άστοχος. Το Τσιζεκί πιέζεται από τον Ραχοβίτη από το πόδι του. Η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ζαμπάρας πηγαίνει προς τα μέσα, δίνει στον Αραχοβίτη. Γίνεται ο Αραχοβίτη, Ζαμπάρας. Δύσκολη προσπάθεια με τα μπλου, αυτό είναι το πρώτο καλάθι για τη δεύτερη περίοδο. Το 19, 6 και 40 για το φινάλι του ημιχρόνου. Μετά από 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα ήταν το πρώτο καλάθι. Κάτσις, τραβηγμένο σουτ. Της αφήνει για τον τριμπούνι. 14-1 14-1 και time out. Επιστροφή μετά το time out, 6 και 12 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Dr. Pharmacy 14, δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου 1. Επαναφορά με τον Εξαρχό. Σαφαρίκας για τον Γκρίζη αμέσως. Ο Γκρίζης θα κατεβάσει την μπάλα. Βγαίνει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ ο Νίκος Γκρίζης. Έχει δικαίωμα για δύο βολές. Αποβολή δική του είναι και ο μοναδικός πόντος μέχρι τώρα στο μάτς για τον δικηγορικό σύλλογο. Άστοχος την πρώτη, παραμένει το 14-1. Δεύτερη βολή, 2 στις 4 έχει ο Γκρίζης. Ο Ραχοβίτης είναι ξεμαρκάριστος, αλλά άστοχος. Ραχοβίτης δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το κλέψιμο, πάτησε εκτός τελικής γραμμής. Ρέτζιος, Καλιακμάνης και Ροκοπάνος επιστρέφουν. Ζαμπάνας, Τριμπόνης και να δούμε ποιος είναι ο τρίτος παίκτης. Διαμάντης. Αναφορά με τον Γουργουλέτη. Γκρίζης κλείνεται από 2, Έξαρχος για 3. Εύστοχος. Πάει το ρόδι, είναι το πρώτο σουτ πέρα από βολή, το οποίο πετυχαίνει η ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. 14-5. Θέλει να πατήσει ο Ρέτζιος, θα καταφέρνει, 17-5. Το πεντάλεπτο για το ημίχρονο. Καλιασμένος βράζει τα χέρια του, σπρώχνει την μπάλα στο όροπο πάνω. Κάτω από το καλάθι μόνος του, κόντρος Καλιακμάνης εκστοχή, 19-5. Διαφορά στους 14 για πρώτη φορά. Ο Εξάρχος παίρνει την μπάλα, προσποιείται, αστοχή εκεί. Το τελειώμα του. Θα ρισκάνει λάθος και αναγκάζεται να κάνει φάουλ στον Καλιακμάνη. Ο Τάτσης επιστρέφει στην θέση του Ψάνη.
λάθος εδώ. Μακρινή πάσα, ο έξαργος κατάλαβε την πρόθεση του Αραχοβίτη. Έκλεψε την μπάλα. Ο Τάτσις κερδίζει το φάουλ. Να παίξει όμως. Έγινε χαμηλά το φάουλ. Αραχοβίτης περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Διαμάντης επιστρέφει στο μάτς. Τάτσις κερδίζει το φάουλ από τον Καλιακμάνη. Είναι πέμπτο ομαδικό. Οδηγεί στις βολές των Τάτσι εδώ ο Καλιακμάνης. Στα 3.58 συμπληρώνουν ομαδικά οι γηπεδούχοι. Ο Τάτσις είναι άσπρος στη βολή. Εύστοχο στη δεύτερη, 19. Ο Πάνος είναι ξεμαρκάριστος. Τουπια 3, εύστοχος. Γιώργος ο Πάνος. 22-6 στέλνει τη διαφορά στους 16. Κάνει φάουλ όμως τον Σαφαρίκα. Τον στέλνει στις βολές. Σαφαρίκας αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 22-6. Είναι εύστοχος στη δεύτερη, 22-7. Πρωτοπάνος ξανά αστοχή αυτή τη φορά. Γουργουλέκης μαζί σε το ριπάουτ. Ο Γκρίζης πηγαίνει προς τα μέσα. Παίρνει το επιθετικό ριπάουτ. Κόβεται στα ίσα όμως από τον Καλιακμάνη. Από πάνω και το λαχανά. Θα ήταν απρόσεκτη. Σαμάκης επιστρέφει ο Ροκοπάνος στον εξαγωνιστικού χώρο. Σαφαρίκας βρέθηκε στο έδαφος στη φάση αυτή, δεν ήταν το φάουλ. Σάρης επιστρέφει στη θέση του Γουργουλέτη. Όχι. Δεν είχε ζητήσει έγκυρα την αλλαγή η ομάδα του Δημιουργικού Συλλόγου. Σαμάκης για 3. Εύστοχος ο Σαμάκης. 25-7. Η διαφορά στους 18. Μεγαλύτερο προβάδισμα ξανά. Αυτό το σύν 18. Θέλει να απαντήσει ο Τάτσις αστοχή. Σαφαρίκας κάτω από το καλάθι. Παίρνει το... Μάζεψε το επιθετικό ριμπόρ. Πήρε το φάουλ. Δικαίωμα για 2 βολές. Άστοχος και στη δεύτερη ο Λαχανάς μαζί και το rebound.
Διαμάτης θέλει να τρέξει. Δίνει για το Ρέτζιο. Ο Ρέτζιος ηρεμεί την ομάδα του. Περνάει μέσα στον Καλιακμάνη. Καλιακμάνη σκοράρει στην 20-27. Λάθος ξανά για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Σαμάκης πηγαίνει προς τα μέσα, αλλάζει για τον Λαχανά. Τάτσις άστοχος, ο Ψάρης στο rebound. Άστοχος και αυτός. 1-20 για το φινάλε. Παραμένει το 27-7. Καλιακμάνης μόνος του κάτω από το καλάθι, 29-7. Μετά την ασίστ του Σαμάκη. Καθαρίκας για 3, είναι άστοχος ξανά. Στα 45 δευτερόλεπτα, επίθεση για την Dr. Pharmacy. Διαμάντης για 3, άστοχος. Κρίζει στο rebound. Εκτέλεση για 3 ο Τάτσης, είναι άστοχος. 29-10. Τελευταία επίθεση στο πρώτο ημίχρονο είναι για τους γηπεδούχους. Θα εξαντλήσουν το χρόνο, αυτή είναι η εντολή από το Τάζο. Σαμάκης παίρνει σου τριών πόντων. Ξανά εύκοχο 32-10. Αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν για το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Dr. Pharmacy, δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου, 32-10. Ήταν το σκόρ ημιχρόνου, Τάτσης Εξαρχός, Γκρίζης, Ψάρης και Σαφαρίκας είναι η πεντάδα για τον δικηγορικό σύλλογο. Λαχανάς, Αραχοβίτης, Τριμπώνης, Ρέτζιος και Ροκοπάνος, του τριών πόντων από τον Τάτσι. Πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο είναι για 3 πόντους, 32-13. Πηγαίνει προς τα μέσα, πολύ δύσκολη προσπάθεια, έστωση όμως 34-13, πολύ ωραίο καλάθι από τον Λαχανά. Σαρισκλίνεται, ο Εξαρχός προσποιείται. Πάρει για 2 ένα άστοχος ο Σαφαρίκας, εκτριπώσει εκεί, χάνει όμως την μπάλα. Μετά το επιθετικό rebound κέρδισε. Λαχανιάς ευστοχή 36-13. Κερδίζει και το foul. Αυτό το σύν 23 είναι η μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα. Είναι άστοχος στη βολή ο Εξαρχός μαζεύει. 36-13 το σκορ. Ο Παρίκας κλείνεται. Έχει επιλογή τον Γκρίζη. Εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Αραχοβίτης για το Λαχανά, πολύ δύσκολη προσπάθεια, ο Τριμπώνης όμως μάζεψε το rebound. Για 3 από τον Ρέτζιο, άστοχο. Γκρίζει στο rebound, θέλει να τρέξει. Κάνει το λάθος. Ο Αραχοβίτης βγαίνει τον εκδικιασμό, αστοχή. Έχει δικαίωμα όμως, για να δούμε, είναι για 2 βολές. Όχι, όχι, είναι χαμηλά το foul. Thank you.
πάσα για τον Τριμπόνιο. Τριμπόνιος δεν την κάνει ασίστα, σωστή από κοντά. Γιατί Dr. Pharmacy ο Γκρίζης κόβει τον Ροκοπάνο, όμως είναι παράβαση, είναι μπροστής. Ο Γουργουλέτης περνάει στη θέση του Γκρίζη. Να σπάει προς τα μέσα, κόβεται από τον ψάρι. Ο Εξαρχός ξεκίνησε με βήματα όμως την φάση, αυτή την προσπάθειά του. Αλλαγή κατοχής. Τριών πόντων είναι άστοχος. Κλέβει όμως την μπάλα εδώ. Απρόσεκτα ο Τάτσης για να βρει τον Έξαρχο. Ο Τριμπόνης κρατάει την μπάλα ο Σαφαρίκας. Κόβει ποδοσφαιρικά. Διαμάντης και Ζαμπάρας επιστρέφουμε, Αραχοβίτης και Ροκοπάνος. Τον πάγκο, επίθεση 16 δευτερολέπτων. Λάθος την επαναφορά, ο Σαφαρίκας κατάλαβε και έκλεισε την μπάλα. Τάτσης πηγαίνει προς τα μέσα, είναι άστοχος. Ο Τριμπόνης πρόχνει την μπάλα στο Ρέτσιο. Κάτω από το καλάθι στο Λαχανά. Αυτός ένα εσνιδιάστηκε. Έχασε ένα πολύ εύκολο καλάθι. Βουλέτες κάτω από το καλάθι. Αστόχησε. Ο Ρέτσιος πάει μέχρι το καλάθι, αστοχή ο Νασος Ρέτσιος. Σαφαρίκας εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος, ο Έξαρχος στη γωνία. Δίνει στον Τάτσι, ο Τάτσις πηγαίνει κοντά, ευστοχή 36-15. Προσπάθησε να περάσει τον Τριμπόνι, έκλεισε ο Τάτσης. Σαφαρίκας θέλει να τρέξει, φτάνει στο lay-up αστοχή όμως. Καλιακμάνης στη θέση του Τριμπόνι, ο Κυριλής στη θέση του Τάτσι. Ενώ και ο Τσαμάκης περνάει στη θέση του Λαχανά. Ζαμπάρας από τα 6 μέτρα. Είναι άστοχος. Σαφαρίκας για 3. Αστοχή στο rebound ο Ρέτσιος. Καλιακμάνης. Ζαμπάρας τελειώνει
η φάση 38-15, ωραία η πάσα του Καλιαγμένη και ο Ζαμπάρας είχε την ευκαιρία εκεί από κοντά να σκοράρει για το 38-15. Ξανά στο σύν 23, Dr. Pharmacy. Κυριλίσει από την πίεση του Ρέτζου Αστοχή, ο Ρέτζου μάζεψε και το rebound. Βγάζει στον εθνιδιασμό την ομάδα του Τσαμάκης Αστοχή. Ο Καλιακμάνης κάτω από το καλάθι Αστοχή και αυτό. Ο Ζουλίτης κέρδισε το φάουλ, η προηγούμενη φάση, αν μιλάγαμε για ποδόσφαιρο, θα μιλάγαμε για τη χαμένη ευκαιρία της αγωνιστικής. Ο Ρέτζιος αφήνει τη θέση του στον Αραχοβίτη, ο Γκρίζης επιστρέφει στη θέση του ψάρι, στη γραμμή των βολών είναι ο Γουργουλέτης. Αστοχή στην πρώτη, παραμένει το 38-15, 3-22 για το φινάλι της τρίτης περίοδου. Εύστοχος στη δεύτερη, 38-16. 6-6 είναι το επιμέρους σκορ της τρίτης περίοδου, χαμηλό και σε αυτή την περίοδο το σκορ. Καλαγμάνης αστοχή. Εξαρχώς κερδίζει το φάουλ εδώ. Όπως και να έχει, είναι καλό φάουλ από ψευνιδιασμό. Για να το πούμε καλύτερα, προσπάθεια να τρέξει ο κατηγορικός σύλλογος. Για τον Σαφαρέκα κάτω από το καλάθι, πολύ δύσκολη προσπάθεια, φάουλ από τον Κυριλή στον Αραχοβίτη. Και εδώ σταμάτησε ευκαιριασμό με αυτό το φάουλ. Αραχοβίτης για τον Καλιαγμένη. Πάρει αστοχή ο Αραχοβίτης όμως μόνος που παίρνει το rebound. Ξανά για τον Πέτρο Καλιαγμένη, ο οποίος αστοχεί όμως. Μεταφορά μπάλας. 2-15 για το φινάλε, 38-16 παραμένει. Ο Ντοκοπάνος περνάει στη θέση του Ζαμπάρα, ο Τριμπώνης στη θέση του Καλιακμάνη. Σαμάκης για τρεις είναι άστοχος, ο Ροκοπάλος με τον Τσαμάκη, αρκετό ποδόσφαιρο εκεί, ο Καλαφτάνης στους γηπεδούχους, Αραχοβίτης αστοχή όμως, ο Γκρίζης δίνει στον Έξαρχο. Ο Έξαρχος έχει την ευκαιρία να τρέξει, επιθετικό φαουλ από τον Έξαρχο τον Διαμάτη. Τάτσις περνάει στον αγώνα στη θέση του Σαφαρίκα. Καλημέρα! Άμα ήταν αυτό φάμε, επιτά, καλημέρα! Καλημέρα, διαιτητά! Διαιτητά, καλημέρα! Καλημέρα, άμα ήταν αυτό φάμε. Διαμάντης εκτελεί για τρεις αστοχή, ο Τριμπώνης πλούσει την μπάλα στον Διαμάντη, ο Αραχοβίτης από το πλάι εκτελεί, ο Ροκοπάνος κατέβασε τα χέρια εκεί, έκανε φαουλ στον Γκρίζη, 1-21 για το φινάλε, 38-16.
κάτω από το καλάθι στον Γουργουλέτη. Ριλής. Για να δούμε αν θα πάρει την προσπάθεια ο Τάτσης. Ναι, αλλά αστοχή. Τον Διαμάντη είναι άστοχο. Ο Ροκοπάνος είναι και για το επιθετικό ριμπάουντ. Λάθος εδώ από τον Σαμάντη, κλέβει ο Τάτσης. Ο Εξαρχός κρατάει στον έλεγχο του την μπάλα. Δίνει για τον Τάτσι, κλείνει και ο Τάτσης. Αστοχή. Μία επίθεση, είναι ελάχιστος ο χρόνος. Δεν νομίζω ότι έχει να δώσει. Όχι, είναι πολλές, ακριβώς. Διαμάντης είναι άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, ναι. Παραμένει στο 38-16. Τάτσης κερδίζει το φαουλ χαμηλά από τον Τσαμάκη. Είχαν ένα ομαδικό να δώσουν οι κηπεδούχοι. 4-8 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ο Έξαρχος θα πάρει το τελευταίο σουτ. Είναι άστοχος. 16. Οι δύο ομάδες επιστρέφουν για το ξεκίνημα της τελευταίας περίοδου. Dr. Pharmacy 38, δικηγορικός σύλλογος Αγρίνιου 16. Στην πρώτη επίθεση ο δικηγορικός, όχι, στην πρώτη επίθεση είναι Dr. Pharmacy Τσαμάκης Αραχοβίτης Ρέτζιος Καλιακμάνης Λαχανάς. Πεντάδα Ψάρης, Έξαρχος, Γουργουλέτης, Γκρίζης και Σαφαρίκας είναι η πεντάδα για το δικηγορικό σύλλογο. Λάθος εδώ στην πάσα. Ο Γκρίζης θέλει να βγάλει την ομάδα του γρήγορα μπροστά. Περνάει, πηγαίνει προς τα μέσα, ευστοχή. 38-18. Και αν δεν υπήρχε εκείνο το δεύτερη περίοδος όπου το ετημέρου σκορ ήταν 22-9. Για τρεις είναι άστοχος, ο Σαφαρίκας μαζεύει το επιθετικό rebound. Σαφαρίκας πολλές προσποιήσεις, άστοχος όμως. Αποδίτης για τον Ρέτζιο ξεμαρκάρει στο 43-41-18. Ανάστος είναι 23, ισοφαρίζουν τη μεγαλύτερη διαφορά του γηπεδούχοι. Για τρεις ο Ψάρης στο επιθετικό rebound. Ο Γκρίζης ευστοχή, 41-20. Αραχοβίτης και Ρέτζιος αλλάζουν. Αποδέκτης ο Αραχοβίτης. Ο Λαχανάς αστόχησε στο follow. Θα το άστοχο του συμπαίκτη του.
πηγαίνει προς τα μέσα στο αρχείο, βρίζει. 41-22, time out. Επιστρέφουμε μετά το time out. Το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο είναι 3-6. 41-22, 7 λεπτά για το φινάλε του αγώνα. Εδώ ο Εξαρχός κλέβει την μπάλα, κερδίζει το φάουλ από τον Αραχοβίτη. Ο Αραχοβίτης αφήνει τη θέση του στον Διαμαντή. Βρίσκει όμως τον ψάρι, αυτός αστοχή, παίρνει το επιθετικό rebound, αλλά βρίσκεται στο έδαφος και έχει ακουμπήσει το τελική γραμμή. Μάκης είναι ξεμαρκάριστος στην γωνία, στο Τίο Λαχανάς, μόνος του κάτω από το καλάθι, 43-22. Πολύ καλή εμφάνιση από το Λαχανά. Αλλαγμανής κάνει φάουλ στον ψάρι στην προσπάθεια να πιέζει. Για τον Ρέτζο θέλησε να σκοράρει με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν έρχεται το καλάθι. Κρίζει στην μέσα για τον ψάρι, άλλαξε χέρι στον αέρα. Αυτό τον έφερε να μην έχει ισορροπία ο Καλιακμάνης στον εφηδιασμό. 45-22. Παφαρέκας πηγαίνει προς τα μέσα, κόβεται από το Λαχανά. Ρέτζιος για τον Καλιακμάνη, 47-22. Μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα αυτό το σύν 25. Τάτσις περνάει στην θέση του Σαφαρίκα στην επαναφορά. Κυριλής ο οποίος θα οργανώσει και αυτή την επίθεση. Ψάρις κάνει το λάθος, κλέβει ο Λαχανάς, ο ψάρις όμως γυρίζει και κλέβει την μπάλα. Λάθος πάσα στο Ροκοπάνο. Γίνεται λάθος όμως από τον Διαμάντη. Διμπόνιος και Αραχοβίτης επιστρέφουν, Καλιακμάνης και Διαμάντης εκτός αγώνα.
4-9 για το φινάλε, 47-22 επίθεση για την ομάδα του δικηγορικού συλλόγου. Ο Γκρίζης πηγαίνει προς τα μέσα, αστοχή όμως. Λαχανάς κάτω από το καλάθι, είναι άστοχο. Παίρνει το επιθετικό ριμπάντο ο Αραχοβίτης, ξανά ο Λαχανάς κόβεται από τον Τάτσι. Τάτσις θέλει να πάει προς τα μέσα, είναι άστοχος. Λαχανάς παίρνει το ριμπάντο. Αραχοβίτης θέλει να τρέξει. Οργανωμένη επίθεση. Ο Ρέτζιος ξεμαρκάνει στο 90-22. Το επιμέρους 3-6 στο ξεκίνημα έχει γίνει 12-6. 9 συνεχόμενη αναπάντητη φόρτη από την Dr. Pharmacy που έχει τη μεγαλύτερη διαφορά αυτή των 28 πόντων. Διαμάντης στη θέση του Ρέτζιου, Τσαμάκης στη θέση του Λαχανά. 2-46 για το φινάλε, επίθεση για την Dr. Pharmacy με τον Αραχοβίτη. Αραχοβίτης και Διαμάντης. Και οι δύο στο παιχνίδι τώρα αλλάζουν την μπάλα. Πάσα στον Τσαμάκη στο 3 πόντων. Είναι άστοχος ο Ροχοπάνης. Διεθνική το ριμπάουτ. Δύο προσπάθειες. Είναι άστοχος. Γκρίζης και αυτός άστοχος. Τσαμάκης για τον Διαμάντη σου 3 πόντων. Καλαμπαίνει και βγαίνει ο Γκρίζης στο rebound στο δίλεπτο. Γκρίζης για τον Τάτσι. Τάτσις αστοχή στον εχνιδιασμό. Δοκοπάνος για 3. Είναι άστοχος. Ο Γουργουλέτης βγάζει στον εχνιδιασμό τον Τάτσι. Ο Τάτσις ξανά αστοχή, μόνος του κάτω από το καλάθι. Σε δύο συνεχόμενες επιθέσεις. Ροκοπάνος ξανά για 3 άστοχους, Γκρίζης. Κρατάει την μπάλα μέσα. Κυριλής τελειώνει την προσπάθειά του, ο Τριμπούνης πρόγνει στον Διαμάτη. Ένα λεπτό για το φινάλε. Αραχοβίτης για 3. Είναι έστοχος 53-22. Η διαφορά στους 31. Άστοχος ο Τάτσις, έχει και δεύτερη ευκαιρία, ξανά άστοχος. Η μπάλα βγαίνει από χέρια παιχτών των γηπεδούχων. Νέα επίθεση για τον δικηγορικό σύλλογο. Ο Γκρίζης αφήνει την μπάλα, τα πάντα τελειώνουν κάπου εδώ. 53-22 νίκη για την Dr. Pharmacy απέναντι στον δικηγορικό σύλλογο Αγρινίου.